Λοιπόν, γεια σας κυρία μου, γεια σας κύριε, κυρία Μαριλίζα Ξαναγιανακοπούλου εδώ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Ξαναγιανακοπούλου, καλή χρονιά. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας κύριε καλή χρονιά. Λοβέρδο. Και ο κύριος Μανώλης Κωνσταντουλάκης, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κύριε Ξαναγιανακοπούλου, καλή χρονιά και σε εσάς. Και χρόνια πολλά. Για πότε προετοιμάζεστε για τις εκλογές, κύριε Λοβέρδο, ημερομηνία? Υποθέτω για τον Απρίλιο. Εμείς προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καιρό, ούτως ή άλλως. Αλλά πλέον ήγηκε η ώρα. Τώρα το βασικό πρόβλημα δεν είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι κι αλλιώς φτάσαμε στο τέλος, ούτως ή άλλως. Το βασικό πρόβλημα για μένα είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Ποιο είναι δηλαδή, για εσάς? Για μας το διακύβευμα είναι ισχυρή κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δοκιμασίες ο τόπος. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση και δεν χρειαζόμαστε αυτή την αναστάτωση που μοιραία προκαλεί η απλή αναλογική, γιατί οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα δεν έχουν αποδώσει ποτέ και είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σταθερή κυβέρνηση ήταν για μια τετραετία. Δεν ήταν τόσο και δεν ήταν και αποτελεσματική. Αυτό το γνωρίζει, αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος. Υπήρχε πολιτική σταθερότητα, δεν υπήρξαν ούτε πρόωρες εκλογές, ούτε διάλυση της Βουλής. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα είναι πόσο ικανή είναι μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας. Εμείς εκτιμούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορέσει να βγει από αυτή την λέλαπα που έχει σκύψει στην ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πανδημίας, ενεργειακής κρίσης και του πολέμου. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών για μας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς είναι διαφορετικές οι απόψεις των συνομιλητών μου, αλλά αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών και θεωρούμε, επειδή πολλοί μιλάνε για διπλές κάλπες, ότι η πρώτη κάλπη είναι σημαντική, διότι εκεί θα κριθεί εάν ο κόσμος πιστεύει αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία περί αυτοδυναμίας ή όχι. Την εντολή θα την δώσει ο ελληνικός λαός όπως κάθε φορά. Αυτό είναι το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσει ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνήσει για μια ακόμα τετραετία τη χώρα. Κυρία Ξαναγιανακοπούλου, φαντάζομαι ότι είστε σε αντίθετη πορεία με αυτά που λέει ο κύριος Λοβέρδος. Κοιτάξτε, κύριε Κούτρα, είναι φανερό ότι κάθε μέρα που περνάει ζημιώνεται η χώρα και η κοινωνία. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς φτωχοποιεί με τις επιλογές της και ανατροφοδοτεί την κρίση. Για μας οι εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Έχουμε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο. Το διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα συνεχιστεί η ίδια αντικοινωνική νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία ευνοεί τα μεγάλα συμφέροντα εις βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, ή αν θα υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, η νίκη, γιατί αυτό είναι και η προϋπόθεση και γι' αυτό φυσικά η κρίση. Για να επανέλθουν μέρες του 15, κύριε Ξαναγιανακοπούλου. Πιστεύω ότι θα είναι μια νίκη καθαρή και η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα επιτρέψει να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας ισχυρή και αποτελεσματική. Υπό τον Τσίπρα και με ποιους? Για μας είναι αυτονόητο ότι ο στόχος του να είμαστε πρώτο κόμμα σημαίνει ότι θα είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και φυσικά μια κυβέρνηση προοδευτική συνεργασίας. Και ξέρετε, επειδή διανύουμε μια περίοδο που ο κόσμος υποφέρει κυριολεκτικά, νομίζω ότι όταν μιλάμε για το διακύβευμα είναι φανερό ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που αποσταθεροποιεί την κοινωνία. Δηλαδή, όταν βλέπουμε να επιδοτείται η κερδοσκοπία και η ασφροκέρδεια στην ενέργεια. Βλέπουμε τις τιμές των τροφίμων να κάνουν μια αλματώδη αύξηση τώρα με το νέο έτος 20%. Και αυτή η απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση με τα φάρμακα, πρέπει να σας πω ότι γύρω μου βρίσκω μια αγανάκτηση αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα με οικογένειες, με παιδιά. Και είδαμε τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, να βγαίνει άλλη μια φορά αυτή η ανεύθυνη κυβέρνηση και να τα ρίχνει στους γονείς. Αντί δηλαδή ο κύριος Πλεύρης να κάνει την αυτοκριτική του, γιατί δεν απαγόρευσε εγκαίρως τις εξαγωγές, γιατί δεν έκανε αποτελεσματικούς ελέγχους. Είναι μια κυβέρνηση η οποία συστηματικά αφήνει την ασυδοσία στην αγορά εις όφελος των συμφερόντων και στη συνέχεια έρχεται και λέει φταίνει οι πολίτες, φταίνει οι γονείς, φταίνει οι γιατροί. Άρα λοιπόν το διακύβευμα είναι καθαρό.
Χρειάζεται μια κυβέρνηση υπεύθυνη, η οποία να στρέψει τη χώρα σε έναν άλλο προσανατολισμό και ταυτόχρονα μια κυβέρνηση που αναλαμβάνει τις ευθύνες της απέναντι στον ελληνικό λαό. Εσείς, κύριε Χρυστοδουλάκη, τι κυβέρνηση λέτε ότι χρειάζεται? Παρεμπιπτόντως, με επιτρέπετε, κύριε. Μισό λεπτό. Δέχεστε το, αυτό που είπε η κυρία Ξενογεννακοπούλου με πρωθυπουργό τον Τσίπρα? Γιατί η κυρία Ξενογεννακοπούλου είπε για πρωθυπουργό. Ναι, σε εσά, αν συνεργαστείτε μαζί. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής. Λέμε πρώτα απ' όλα, για να έρθω και στο πρώτο σχόλιο που κάνετε και για μένα είναι σωστό, ότι προφανώς και όλοι μιλάμε για την αναγκαία πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Κανείς δεν θέλει την αστάθεια. Αλλά πολιτική σταθερότητα στη χώρα δεν σημαίνει 151 και όλα καλά. Πολιτική σταθερότητα στη χώρα σημαίνει πολιτικές οι οποίες θα εγγυούνται την κοινωνική συνοχή. Ναι. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει. Εγώ λέω ότι δεν υπήρξε και ούτε προηγουμένως με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για συγκεκριμένους λόγους. Σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, πολιτικές που ήρθαν από το Σιρτάρι. Άρα όχι ως αποτέλεσμα κρίσεων. Θα σας πω ακριβώς τι θέλουμε, μόλις ολοκληρώσω το σκεπτικό μου και πολύ συγκεκριμένα. Ήρθε όμως από το Σιρτάρι η υπονόμηση των εργασιακών σχέσεων. Η απαξίωση της δημόσιας υγείας ακόμα και μέσα στην πανδημία. Η ίδια στρατηγική για την παιδεία. Ο υπερσυγκεντρωτισμός της δημόσιας διοίκησης. Αντίστοιχα, η απαξίωση του αναδιανετικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και μια σειρά από πολιτικές που δείχνουν πρόσημο. Και από την άλλη, φυσικά, εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ούτε με τον νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, ούτε με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, ούτε με τη λογική παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη και μια σειρά από άλλες πρακτικές που είχαμε εγκαίρως ορθώσει τη διαφωνία μας. Και το λέω αυτό για να σταματήσουν οι μεν και οι δε που προσπαθεί ο καθένας για λόγους δικού του μικροπολιτικού ωφέλους να μας ταυτίσει είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν? Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή δύναμη από τον ελληνικό λαό, ώστε στην εντολή που θα διαχειριστούμε, είτε είναι η πρώτη, είτε είναι η δεύτερη, είτε είναι η τρίτη, να μπορούμε να επιβάλλουμε τη δική μας πολιτική ατζέντα και όποιος θέλει ας ακολουθήσει. Λέμε και το εξής όμως, ότι αν ο ελληνικός λαός δεν μας δώσει τη δύναμη να μπορούμε να επιβάλλουμε κυβερνητική ατζέντα, εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, απλώς και μόνο για να βγαίνουν οι αριθμοί. Δύο πολύ μικρά σχόλια για να κλείσω απλά, επειδή υπάρχουν στην επικαιρότητα. Υπάρχει ένα μείζον θέμα σήμερα που αφορά τα φάρμακα και τις ελλείψεις που ταλαιπωρούν ασθενείς και φαρμακοποιούς. Εδώ λοιπόν η κριτική γόνιμα που γίνεται αφορά πρώτον στο πώς δεν έχει γίνει επαρκή σχεδιασμό από την κρατική φαρμακαποθήκη, από τον ΙΦΕΤ, και αντίστοιχα έλεγχη στι φαρμακαποθήκε για τα αποθέματα των φαρμάκων. Δεύτερον, ότι δεν υπήρξε έγκαιρα πρόβλεψη για αλλαγή τη στρατηγική που αφορά τι παράλληλε εξαγωγέ. Μάλιστα. Και τρίτον, αυτό που βλέπουμε τώρα και έπρεπε να γίνει πολύ πιο έγκαιρα, η αύξηση τη παραγωγή των γεροσύμων από τι ελληνικέ φαρμακοβιομηχανίε. Ναι. Και το δεύτερο θέμα που αφορά τον κατώτατο μισθό, γιατί υπάρχει στη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Εμείς δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχει ένα καλό, ένα κακό και μια παρατήρηση. Το καλό είναι ότι όντως φαίνεται ότι φτάνουμε στα επίπεδα που εμείς ζητούσαμε, που η ΓΕΣΕ πρότεινε στο 751. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι φτάνει, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Το κακό είναι ότι δυστυχώς χάσαμε ένα χρόνο και τρεις μήνες από την αρχή της ενεργειακής κρίσης που κόστησε στα λαϊκά νοικοκυριά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλο αυτό το διάστημα αυτοί είχαν πληγεί από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Και η παρατήρηση και κλείνω με αυτό είναι ότι είναι ανάγκη πλέον να περάσει η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στο διάλογο των κοινωνικών εταίρων ξανά, εφαρμογή συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων. Να το πάρω λίγο να σα ρωτήσω κάτι. Εκεί στο Πασόκ, γιατί παίζετε να φάτε την κυρία Λάσπα? Για τις δηλώσεις που έκανε για αυτή τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Το Πασόκ έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές ανοιχτά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα ανοιχτής κοινωνίας, ατομικών δικαιωμάτων. Αυτά για μας είναι σαφή. Τώρα νομίζω ότι έχουν λυθεί τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση του κόμματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγο να ασχοληθούμε με κάτι παραπάνω. Δεν μου απαντήσετε όμως. Παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε Ανδρουλάκη, θα μας βγει Τσίπρας πρωθυπουργός. Όταν ψηφίσουμε Ανδρουλάκη, βγαίνει Ανδρουλάκης και όταν ψηφίσουμε Πασόκ, βγαίνουν οι πολιτικές του Πασόκ. Μάλιστα. Αν ψηφίσουμε Πασόκ. Δηλαδή, για να έχουμε τη δύναμη να μπορέσουμε να βάλουμε την δηλαδή, αν η κουβέντα αφορά τα Χρυστοδουλάκη, εσείς με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Πάντα η κάλπη αποφασίζει, έτσι. Ο Πασόκ είναι τρίτο κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Και ο τρίτος παίρνει εντολή, κύριε Κουτρά. Προφανώς, δεν το συζητάω. Αυτό είπα εγώ. Έχω κάλυψει πολλές εντολές. Το περισσότερο από εμάς, είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι ότι θα μπορέσει ο τρίτος, θεωρείται, να επιβάλλει τη δικιά του πολιτική είτε στην κυρία Ξενογεννακοπούλου είτε στον κύριο Λοβέρδο. Εγώ λέω το εξής. Ή αν καταλαβαίνω καλά, για να σχηματιστεί κυβέρνηση, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρει στα χέρια του την εντολή ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, αν πάρει την εντολή στα χέρια του ο Μητσοτάκης, που φαντάζομαι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν, θα την πάρει ο κύριος Τσίπρας, θα του πείτε όχι του κύριου Τσίπρα. Εμείς λέμε. Αλλά θα περιμένετε να σας πει ο κύριος Τσίπρας ναι μετά. Εμείς λέμε τον δικό μας σχεδιασμό. Ότι θέλουμε να διαχειριστούμε τη δική μας εντολή με συγκεκριμένο πρόγραμμα για να είμαστε χρήσιμοι και να δώσουμε λύσεις, να το βάλουμε κάτω και να πούμε, παιδιά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Για έναν απλό λόγο. Όχι για να ικανοποιήσουμε το θυμικό μας. Γιατί δεν πρόκειται να συνηθούμε σε πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε. Να το κάνει κάποιος άλλος. Κυρία Κούτρα, αυτά είναι σαφή πράγματα. Τη λύση τη δίνει ο λαός. Ναι, ό,τι αποτυπωθεί από τη λαϊκή πλειοψηφία και τη λαϊκή εντολή την Κυριακή των εκλογών,
Αυτό θα καθορίσει και τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι, επαναλαμβάνω, να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να μπορεί να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει λογική της επιβολής στη δημοκρατία. Υπάρχει λογική των συγκλήσεων. Υπάρχει λογική των συγκλήσεων και υπάρχει και η λογική της προγραμματικής σύγκλησης. Άρα αυτό που είναι υγιές για τη δημοκρατία είναι κυβερνήσεις συνεργασίας όπως όλη την Ευρώπη. Σωστό. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω, κύριε Ξερόνη, σε προγραμματικές συγκλήσεις. Καταλαβαίνω ότι εάν δεν πάρει την εντολή στα χέρια του Νίκος Ανδρουλάκης, συμφωνία έστω και με το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, δεν πρόκειται κύριε να έρθει. Κύριε Κούτρα, νομίζω ότι αυτό θα το αφήσουμε να φανεί το βράδυ των εκλογών, κύριε, που εκεί θα υπάρχει ο ρεαλισμός της πραγματικότητας. Ελπίζω, γιατί ο ελληνικός λαός είναι πολύ όριμος εκλογικά. Δεν θα δώσει ποτέ αυτή τη δυνατότητα να συζητάμε τέτοια πράγματα. Θα δώσει τη δυνατότητα στον κυρίακο Μητσοτάκη για μια ακόμα τετραετία. Σε κάθε περίπτωση. Αυτοδυναμία, πιστεύετε ότι. Στις πρώτες εκλογές είναι αδύνατο να γίνει. Αυτό δεν είναι να είμαστε ρεαλιστές. Πάντως. Αλλά μια ισχυρή εντολή. Ναι. Είναι μακριά και η αυτοδυναμία. Στην πρώτη κάλπη. Με τις δημοσκοπήσεις πάντα που μπορούμε. Δεν είναι για κοντά. Δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι, και όχι επειδή είναι η επιθυμία μου, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πολύ πιθανή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούσαμε και την κυρία Ξενιανακοπούλου, η οποία ανέπτυξε την θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν για όλα τα δεινά που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις ελλείψεις στα φάρμακα, για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, για την ακρίβεια η οποία είναι εισαγόμενη. Όλα αυτά ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μια ακόμη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στη λογική βαράμε τα νταούλια και θα μας ακούνε οι πάντες. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ευθύνη, κύριε Λοβέρδο. Φυσικά και δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση που δεν φταίει. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει. Είναι μια εισαγόμενη κρίση. Στην Δυτική Αττική δεν κατεβαίνετε. Να πούμε τις περιφέρειες. Στην Δυτική Αθήνα. Κύριε Χρυστοδουλάκη. Θέλω στην Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική που κέρδισε και δύο έδρες. Δύο έδρες. Όλες οι περιφέρειες της Αθήνας κερδίσαν και οι Βόρειος. Πλην της Αλφα. Γεια σας. Έχασε λόγω από δήμων. Καλή χρονιά να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.